Έχουμε και γάμους. Γάμους, έχουμε βαπτίσια. Και χωρισμούς. Χωρισμός ακούω. Δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει, οι χωρισμοί αυτοί μπορεί να φέρουν κάτι καλύτερο στο μέλλον. Βέβαια. Ε? Από... Εμείς βλέπουμε την αισιόδοξη πλευρά. Τι είναι, Στέφανε, το τέλος πάντα. Αλλά θα ασχοληθούμε με ζευγάρια. Έχουμε το χωρισμό. Καινούργια αρχή είπαμε. Η πρώην συνεργάτητά μας, φίλη μας, Μαρία Ηλιάκη, δεν είναι πια μαζί με τον Νεκτάριο Γαλίτη. Μάλιστα η ίδια το ανακοίνωσε χτες την Ελένη Μενεγάκη που ήταν καλεσμένη. Διότι προτιμά να το πει εκείνη και να το πει εκείνη όπως ακριβώς έχει, γιατί πολλές φορές μόλις χωρίζουν κάποιοι γράφονται διάφορα σενάρια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχουν κάνει πολλές φορές, Μαρία. Το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν όλα αυτά που είχαν γραφτεί ήταν αλήθεια. Υπήρχαν κάποια one-off, είχαν γραφτεί διάφορα. Οπότε. Για ποιο λόγο να μην το πει και να τελειώσει εκεί. Αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει και η Μαρία. Γι' αυτό και το είπε, για να μην ξαναπεί τίποτα. Γιατί δεν τη αρέσει να πολύ μιλάει για τα προσωπικά. Το θέμα είναι ότι όταν σε ένα ζευγάρι γίνονται πράγματα και μετά γράφονται στα site, πώς ρε παιδί μου, ναι, βγαίνουν πράγματα. Περίμενε. Δηλαδή, Μαρία, πώς δεν είναι αληθινά πράγματα ή πώς γίνουν γενικά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τι γράφτηκε. Α, γενικά έχω σωματά, όχι στη Μαρία μόνο. Ναι, ή τι ήταν φαντασία, ψέματα. Αλλά. Η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά πώς κινείται το όλο θέμα. Δεν θα έλεγε πράγματα πολύ προσωπικά τη σε άνθρωπο ο οποίος θα υπήρχε πιθανότητα να ναι, τα γράψει μετά σε ένα site, δεν σε ένα ξέρεις blog. Ποτέ ποιος μιλάει. Ποτέ. Αυτό δηλαδή λέω. Και εσύ κατεβαίνει το πρίκατο εδώ πέρα. Το στενό οικογενειακό περιβάλλον είναι το φιλικό περιβάλλον, πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Ακριβώς. Και πολλές φορές τα δίνουν και οι ίδιοι και λένε βάλε φιλικό. Δηλαδή εμένα μου έχουν δώσει είδηση οι πρωταγωνιστές και μου λένε βάλε ότι το είσαι το φίλο. Και όσα είχαν γραφτεί, έπαιρναν πιο πολύ αυτά που ανέβαζε ο Γαλίτης ή η Μαρία στο Instagram και είχαν μόνο τις ιστορίες. Αυτό από την άλλη. Και γράφανε δηλαδή. Δεν ήταν να βλέπουν το Instagram σου και να γίνεται θέμα. Αυτό, ναι. Το έχει ανοιχτό το προφίλ του ο Γαλίτης, δεν το έχει κλείσει. Ο Γαλίτης νομίζω ότι έχει φέρει. Τώρα που μιλάμε, δεν το έχει. Έχει και Instagram και δεν το έχει ανοιχτό, είναι κλειστό νομίζω. Η Μαρία όμως είναι κλειστό. Ναι, αφού προχθές ανέβασε μια φίλη του τραγουδίστρια το καμαρίνι τη. Ανοιχτό το έχει. Ναι, του είπε καλή επιτυχία. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν κρύβεται καθόλου. Αν είστε φίλοι, Χριστιανέ μου, είναι ανοιχτό για σένα. Αυτό σου λέω, δεν κρύβεται. Ανοιχτό το έχει. Δηλαδή μου είσαι φίλο, γι' αυτό είναι ανοιχτό. Α, δεν είναι για όλου. Πρέπει να του κάνει έτοιμο για να το δεχτεί. Δεν το ξέρω. Μα φίλο πάντων, παιδιά, εντάξει, οι άνθρωποι χωρίσανε, όλοι χωρίζουν σήμερα να έχουν υγεία και να πάνε όλα καλά. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, έχω την διέστηση. Εγώ πάνω στη Μαρία μια χαρά την είδα. Το Σαββατοκύριακο. Να μην πήγατε. Βγήκατε. Πήγαμε Σάκη η Πάολα και την Κυριακή μετά είχαμε ένα brunch πρωί-πρωί το οποίο μας το κέρασε η κυρία Τριφίδου. Τι ώρα το πρωί δηλαδή. Πρωί-πρωί, αξιμέρωτα. Παιδιά, φέμεις θέλει να πηγαίνουμε για brunch στις 10 το πρωί. Μα 10 είναι το brunch. Πες τα πρεφέ, η ζωή ξεκινάει πρωί, δεν ξεκινάει αργά. Είχαμε γυρίσει 5 το πρωί και θέλει 10 να πάμε για brunch. Ναι, έτσι θέλει. Αλλά αυτό είναι γερμανικό. Εντάξει, τώρα η κοπέλα και να έχει στεναχωρημένη, δεν θα κάτσει να κλαίγεται από εδώ και από εκεί. Έτσι δεν είναι. Μα τι θα κάνει να κλαίει, βρε, Ελεάνα μου. Εγώ πιστεύω ότι στεναχωριέσαι όταν υπάρχει ένα χωρισμό. Δεν είναι ευχάριστο. Κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι το γλεντάς την άλλη μέρα. Δεν το γλεντάς, αλλά ήταν καλά. Φαίνεται ότι ήταν συνειδητή απόφαση. Βέβαια. Και καλύτερα να τελειώνεις κάτι που είναι πολύ όριμο. Πόσο ήταν μαζί, ρε παιδιά, ήταν 2-3 χρόνια. Να τελειώνεις κάτι που βλέπεις ότι δεν προχωράει. Η Μαρία είναι πολύ συντηρητική, παιδιά, στα προσωπικά της. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ συντηρητική. Είναι πολύ σοβαρό κορίτσι. Και κάπου εκεί συντηρητισμό βρήκε το Γαλίτη. Και τον άφησε. Λοιπόν, προχωράμε. Μα είναι γνωστό ότι τα ετερόμενα. Εννοείται αυτό.